Πάμε όμως τώρα στο χώρο του θεάτρου, όπως το συνηθίζουμε εδώ στην εκπομπή, και να καλησπερίσω στο σημείο αυτό εκλεκτούς καλεσμένους, όπως προείπα, τον Θοδωρή τον Κόκο και τον Θανάση Μιχαηλίδη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Θοδωρή, γνώριμος εδώ και στο μεταξύ μας και γενικότερα στα της πόλης. Ο Θανάσης είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο μεταξύ μας, γιατί κατά τα άλλα και εκείνος έχει μια πορεία. Έχει μια πορεία μεγάλη. Στο θέατρο. Λοιπόν, και είμαστε εδώ να μιλήσουμε για την καινούρια παράσταση που ανεβάζεται. Να πούμε ότι η πρεμιέρα είναι τώρα στις 24 Μαρτίου. 24 Μαρτίου. Την Παρασκευή. Και θα ανεβαίνει κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Πολυθέατρο, στο καινούριο χώρο. Πολυθέατρο, ναι, Performing Arts. Είμαστε στη Δημάρχου Ιωαννίδη 4. Είναι ένας χώρος τέχνης. Είναι ένας χώρος ο οποίος εκεί πέρα ευδοκιμούν όλες τις τέχνες, μπορώ να πω, ότι σε ό,τι έχει σχέση το performing και το acting, έτσι. Είναι ένας χώρος πασπαρτού, ένας χώρος που μπορούμε να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι ένα καινούριο εγχείρημα, μια καινούργια αρχή, αλλά εμάς οι καινούργιες αρχές όχι μόνο δεν μας φοβίζουν, μας αναζωογονούν. Άλλωστε το θέατρο είναι μια νησιγενής τέχνη, συνέχεια φτιάχνουμε παραστάσεις, φτιάχνουμε καινούργια πράγματα, οπότε δεν τα φοβόμαστε αυτά τα εγχειρήματα, μας αρέσουν κιόλας. Σωστό. Και ξεκινάμε και έτσι παρουσιάσεις έργων και θα ξεκινήσουμε βέβαια με έναν μεγάλο συγγραφέα, με τον Έντουαρντ Τάλμπι, θα κάνουμε το Ζου. Το Ζου, ναι. Μαζί με το Θανάση το Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι φίλος από τα παλιά. Ηθοποιός φίλος. Δεν παίρνουμε τους φίλους. Εκτός από ένας πολύ καλός συνάδελφος και πολύ καλός ηθοποιός, είναι και πολύ καλός φίλος. Και αυτό, ευτυχώς ή δυστυχώς, μας δίνει τη δυνατότητα να δουλεύουμε μαζί, να τσακωνόμαστε με μεγαλύτερη άνεση. Μπορείς να σκεφτόμαστε και τσακωνόμαστε. Ξέρεις, όταν κερδίζεις ένα επίπεδο εμπιστοσύνης με έναν άνθρωπο, μετά μπορείς να λες ότι θες άνευ παρεξηγήσεως και αυτό κάνει τα πράγματα πιο εύκολα όσον αφορά τη συνεργασία πάνω σε μια παράσταση. Και τη δημιουργία, φυσικά. Είναι και αυτό που λέμε για τα καμαρίνια. Τα καλά καμαρίνια και καλή σχέση. Εντάξει, όχι, εδώ πρόκειται για καλά καμαρίνια και καλή. Καλή συνεργασία και στο θέατρο, αλλά καλή και φιλική σχέση, που είναι το πιο βασικό από όλα. Σωστό. Έχουμε μία φιλική σχέση με τον Θοδωρή από σχεδόν 15-17 χρόνια. Είχαμε γνωριστεί το 1999 σε μία παράσταση. Και ωραία πράγματα. Και είναι καλό γιατί έχουμε συνεχίσει πραγματικά και είναι χαρά και για μένα που βρίσκομαι εδώ και δουλεύω ξανά με τον Θοδωρή, γιατί ήταν μία πορεία αυτή που είχαμε κάνει τότε, πολύ καλή, μια πολύ καλή δουλειά είχαμε κάνει τον Πλούτο του Αριστοφάνη και ξανασυνεργαζόμαστε πάλι τώρα. Και ελπίζω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Και εμείς το ελπίζουμε, γιατί ο Θοδωρής νομίζω κάνει πάντα εξαιρετικές δουλειές, όπως εξαιρετική θα είναι και αυτή. Θα ήθελα να πούμε δύο-τρία πράγματα παραπάνω για το Ζου, για το συγκεκριμένο θεατρικό έργο, το πρώτο του Αμερικανού δραματουργού του Άλμπι, που... Είναι ένα έργο που αναφέρεται στον κοινωνικό αποκλεισμό. Δίνει όλες τις αιτίες βέβαια ο Άλμπι, και τις προσωπικές των ηρώων, αλλά και, και την κοινωνική τους διάσταση, και γι' αυτό είναι και μεγάλος συγγραφέας. Χωρίς να κάνει κατασκευή, όλα προκύπτουν οργανικά μέσα στο έργο και καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς είναι αποκλεισμένοι οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που νομίζουν ότι δεν είναι, ότι είναι και αυτοί στους μικρόκοσμους, και πώς αυτό οδηγεί σε διάφορους παραμέτρους στη ζωή. Δεν θα πούμε βέβαια πώς τελειώνει το έργο, γιατί θα αποκαλύψουμε το suspense. Ναι, αλλά είναι ένα έργο που βασικά μιλάει για τον κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι ένας διάλογος, έτσι, μεταξύ δύο ανθρώπων, του Πίτερ και του Τζέρι. Εσύ, Θοδωρή, κάνεις τον Πίτερ. Εγώ κάνω τον Πίτερ. Πες μου δύο-τρία πράγματα για τον Πίτερ, για τον ρόλο αυτό. Εντάξει, υποτίθεται ότι ο Πίτερ είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι τακτοποιημένος ή έτσι νομίζει, ότι μέσα από την τακτοποίηση έρχονται και τα πράγματα και γίνονται καλά και σωστά και ευτυχισμένα. Μόνο που στο διάλογο αυτό που έχει με τον Τζέρι εμφανίζεται και αποκαλύπτεται ότι δεν είναι πάντα έτσι, ακόμα και. Οι άνθρωποι που νομίζουν ότι έχουν μια καλή τακτοποιημένη ζωή, πάντα κάτι υπάρχει ένα κενό. Έτσι. Ναι. Και όταν αυτό το κενό αποκαλύπτεται, τότε τα πράγματα είναι πολύ δραματικά.
Θανάση, για το Τζέρι. Ο Τζέρι είναι ακριβώς το αντίθετο. Το αντίθετο, ε. Ακριβώς το αντίθετο από τον Πίτερ. Ο Τζέρι είναι το πρόσωπο το οποίο υπάρχει πάντα στην κοινωνία μας, διαχρονικά. Αν βάλουμε δηλαδή το έργο γράφτηκε το 1957, αυτό το πρόσωπο υπάρχει, λες και δεν έχει αλλάξει τίποτα μέσα από τότε μέχρι σήμερα. Ένας μοναχικός άνθρωπος, ο οποίος αντιλαμβάνεται τα πράγματα μέσα από τη μοναχικότητά του. Βασικό αυτό. Βασικά είναι κοινωνικά αποκλεισμένος και αυτό. Κοινωνικά αποκλεισμένος, αλλά και από τον εαυτό του. Κοινωνικά αποκλεισμένος. Όχι τόσο κοινωνικά μόνο, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος του εσωτερικά είναι αυτός που τον έχει οδηγήσει σε εκείνο το σημείο. Και η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του. Ξέρετε, αυτή η κοινωνία μόλις βλέπει μια ιδιαιτερότητα χαρακτήρα σε έναν άνθρωπο, αμέσως το μετάει στη γωνία. Οπότε εξ ανάγκης αυτός κλείνεται στον εαυτό του. Τα πιάνει όλα ο Άλμπι, ναι. Γι' αυτό βλέπεις και πεταγόμαστε το ένα στο άλλο. Το ζήτημα είναι πόσο καθαρά θα το δώσουμε εμείς αυτό και πόσο καθαρά θα εμφανιστεί για να το αποκομίσει, να το αποκομίσει και ο θεατής. Είναι ένα δύσκολο έργο, πολύ δύσκολο. Αν καταλάβεις ότι είναι ένα έργο που εμείς που είμαστε 30 χρόνια στο θέατρο, εγώ κλείνω 32 χρόνια τώρα, ας πούμε, το αντιμετωπίζουμε, ναι, το αντιμετωπίζουμε με δέος. Δηλαδή είναι από τους δύσκολους ρόλους που πρέπει να βρίσκεσαι σε υποκριτική ωριμότητα για να παίξεις τέτοια έργα. Αλλιώς γίνεσαι, εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ, ας πούμε, στα 24, ας πούμε, δεν θα τολμούσα να το πιάσω αυτό το έργο και αν το έπιανα, θα το έπιανα υπό τύπο σπουδής και μόνο για μένα. Δεν είναι τυχαίο ότι στις σχολές μας κάνουμε το δίνουμε αυτό το κομμάτι. Και εγώ ως δάσκαλος το δίνω. Αλλά πολύ δύσκολο θα το δεις να ανεβαίνει μετά από επαγγελματίες ηθοποιούς. Γιατί? Για εξάσκηση δηλαδή περισσότερο παρά... Ναι. Αλλά είναι έργο υποκριτικής ωριμότητας. Ωριμότητας. Δηλαδή πρέπει να έχεις ηθοποιούς που βρίσκονται σε μια υποκριτική ωριμότητα για να μπορέσουν να πλησιάσουν τους ρόλους αυτούς και να βρουν όλες τις πτυχές τους. Mm-hmm. Να ρωτήσω το Θανάση κυρίως. Θανάση, επειδή ο Θοδωρής εκτός ότι είναι συμπροταγωνιστής σου, είναι και ο σκηνοθέτης αυτή την παράσταση. Πες μου λίγο για αυτό το τομέα, γιατί ξέρω ότι είναι αυστηρός. Ναι, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Έτσι. Πατάμε πάνω σε αυτό, ότι έχουμε μια πολύ καλή φιλική σχέση. Έχουμε απόψεις ίδιες πάνω στο θέατρο και φυσικά υπάρχει όλος αυτός ο χρόνος πίσω μας και πάνω στη δουλειά μας πάνω απ' όλα, που κάνουμε ο ένας να εμπιστεύεται τον άλλον. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Εγώ, για παράδειγμα, αυτό το έργο το δουλεύω προσωπικά σαν Θανάσης σχεδόν 20 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είχε υπάρξει δηλαδή μεγάλο χρονικό διάστημα που να μην έχω πιάσει το κείμενο, να το ξαναδώ. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πάντα με οδηγούσε κάτι ότι θέλω να το δω. Θέλω να το δω. Κοίτα να δεις, όταν έχεις έναν ηθοποιό σαν το Θανάση και μάλιστα σε ένα κείμενο που το έχει τόσο πολύ δουλεμένο, η δουλειά του ηθοποιού, του σκηνοθέτη, είναι πολύ απλή πια. Απλώς να κάνει μια συναρμογή, να το δει λίγο στο χώρο, να δει πώς θα τακτοποιήσει τα πράγματα και that's all. Γιατί δεν έχεις να κάνεις πολλά πράγματα πάνω στη διδαχή του των ρόλων, γιατί έχεις έναν ηθοποιό που είναι έτοιμος για όλα, που είναι ηθοποιή έτοιμη για όλα. Οπότε η δουλειά αυτή στο συγκεκριμένο σημείο ήταν απλή. Υπήρξαν έργα κατά το παρελθόν που εκεί ήταν πολύ πιο παρεμβατική, ας πούμε, η δουλειά μου σαν σκηνοθέτης και βλέπε παλτό, ας πούμε, το οποίο έπρεπε να έρθει στο καθημάς, να γίνει σύγχρονα. Εκεί ήταν πολύ πιο... Η παρέμβαση του σκηνοθέτη ήταν πολύ πιο έντονη. Και αναφέρομαι στο παλτό γιατί και το παλτό βρίσκεται σε μίνι περιοδία. Δηλαδή όποτε μπορούμε το παίζουμε. Πήγαμε, παίξαμε στην Πάτρα, πήγαμε, παίξαμε στην Αθήνα. Πάει πολύ καλά. Και βρίσκεται, είναι μια παράσταση που βρίσκεται και αυτή σε εξέλιξη. Γι' αυτό, γι' αυτό το αναφέρω. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη χρονιά, βέβαια, που εντάξει, το είδα και ήταν εξαιρετική δουλειά. Ναι, είναι και, ξέρεις, είναι και μια δικαίωση απέναντι σε αυτό που κάνεις. Γιατί, ας πούμε, όταν έχεις μια τέτοια αποδοχή που είχαμε εμείς στην Αθήνα από το κοινό των Αθηνών, που αν μη τι άλλο αυτοί που ήρθαν να μας δουν ξέρουν από θέατρο, και είχες μια τέτοια αποδοχή σε αυτή την παράσταση, έτσι λίγο αποθεωτική και ενθαρρυντική, παίρνεις και εσύ θάρρος, λες... Καλά κάνω αυτό που κάνω, ας πούμε. Ναι, γιατί τελικά νομίζω το κοινό διδάσκεται. Κοιτάξτε, εμείς νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια το Πολυθέατρο είναι το μόνο που εξάγει προς την Αθήνα, γιατί συνήθως εισάγουμε από την Αθήνα. Ναι, είναι γεγονός.
Εμείς φεύγουμε από εδώ και πάμε εκεί να παίξουμε, να τους δείξουμε ότι όταν υπάρχει θέληση και καλό δυναμικό, γίνεται και το αντίστροφο, το όχι μόνο. Ναι. Βασικά ότι γίνονται κάποιες δουλειές στην επαρχία. Ναι. Γιατί αν δεν πάει και η επαρχία στην Αθήνα, πάρα πολύ απλά η Αθήνα δεν ενημερώνεται. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι, για παράδειγμα, μπορεί να μην ξέρουν αν ο Θοδωρής ο Γκόγκος είναι ακόμα στη δουλειά. Ναι. Όλα μας τα χρόνια. Ή δεν ξέρουν αν ο Μιχαηλίδης είναι στα Γιάννη, είναι στη Λαμία, είναι στην Πάτρα, είναι Θεσσαλονίκη, πού. Αν δεν κινείσαι, δυστυχώς βαλτώνεις. Ναι, ναι. Και δυστυχώς έχουμε και λίγο την άποψη στα Γιάννη ότι ό,τι είναι από την Αθήνα είναι καλό. Δεν είναι έτσι. Ναι, αυτό το έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα από πράγματα που έχουμε δει να έρχονται εξ Αθηνών και μεγάλη φήμη υποτίθεται, ας πούμε, από αυτά. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω και την άποψη του Θανάση, έτσι, για το γιαννιώτικο κοινό και γενικότερα για την πόλη μας. Ποια είναι η αίσθηση δικιά σου? Εγώ έχω... Είναι τώρα η τρίτη φορά που θα παίξω, κάθε θα κάνω μια παράσταση στα Γιάννηνα. Η πρώτη ήταν το 2010 που είχαμε κάνει το Νέμπορο της Βενετίας με τον Διπέθε Ρούμελης τότε, σε σκηνοθεσία του Κώστα του Γάκη και του Βασίλη του Μαυρογεωργίου. Ήταν μια πολύ καλή παράσταση, με πολύ κόσμο στο θέατρο, στο καλοκαιρινό του Φρόντζο. Και η επόμενη πάλι παράσταση που έκανε ήταν στο Πολυθέατρο. Πριν από 2 χρόνια έκανε μια παράσταση στους Έλληνες που είχα έρθει για 3 μέρες. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς να έχω και κάποια μεγάλη προβολή, έτσι κι αλλιώς, γιατί ήταν μια παράσταση που έρχονταν από μια άλλη επαρχιακή πόλη. Πήγε καλά η παράσταση και μάλιστα ήταν ημέρες τέτοιες. Παίζαμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή των Βαΐων, που και οι φοιτητές είχαν φύγει και ο κόσμος πολλής είχε φύγει για Πάσχα και πήγαμε καλά. Κάθε μέρα είχαμε περισσότερο κόσμο. Ναι. Με κορύφωσε δηλαδή την Κυριακή, που ήταν μάλιστα και η μέρα που έπαιζε ο Πάσχα με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Και ήταν γεμάτο το θέατρο και με καταρακτώδη βροχή. Και λέω μια χαρά. Αν είχα και άλλες μέρες, μπορεί να πηγαίναμε και καλύτερα. Εντάξει, δεν συνδέονται αυτά τα δύο θέματα. Δεν ξέρω αν συνδέονται, αλλά. Δεν συνδέονται. Εδώ δεν ξέρω. Εγώ. Το ένα μάλλον είναι ψυχολογία, το άλλο διασκέδαση. Πάντως η περιοχή να κάνει, δεν επηρεάζει το κοινό, ας πούμε. Δεν το θέατρο. Δεν είναι το ίδιο κοινό. Ναι, πάντως. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις που τις ξέρω με ονοματεπώνυμο. Σωστά. Εγώ πάντως έχω την αίσθηση ότι λειτουργεί κάπως έτσι και στα Γιάννενα και ενδεχομένως και σε άλλες επαρχικές πόλεις. Το ότι λέει, ας πούμε, είναι μια παράσταση για 3 μέρες στην πόλη. Συνήθως την πρώτη μέρα θα πάνε, ξέρω, 10 άτομα, θα το πούμε μετά στο γνωστό τους, ναι, είναι καλή, πήγαινε δέστη. Ναι, και αυτό συμβαίνει, πράγματι, μπάλα, συμβαίνει. Έτσι. Νομίζω ότι λειτουργεί και αυτό που λέμε η Παρασκευή. Ναι. Η Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα της δουλειάς. Και το βράδυ, ένας άνθρωπος που δουλεύει θέλει να ξεσκάσει κάπως. Το Σάββατο ίσως είναι λίγο λιγότερο, την Κυριακή οπωσδήποτε είναι καλύτερα μια μέρα να πας θέατρο. Εμένα η αγαπημένη μου μέρα για θέατρο είναι η Δευτέρα και η Τρίτη. Ναι. Είναι οι μέρες οι οποίες συνήθως δεν γίνεται τίποτα και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνεις θέατρο. Σωστά. Δεν τυχαίο ότι ξεκινήσαν εκείνα τα χρόνια, που είναι 90-91 για παράδειγμα, τα δευτερότριτα που παίζαν ή τα μετά μεσονύχτια, 12 ώρα το βράδυ. Ναι, ναι. Βέβαια υπήρχαν και φαινόμενα. Καλά, ήταν άλλες εποχές τότε. Άλλες εποχές τότε. Τότε παίζαμε 8 παραστάσεις τη βδομάδα. Ναι. Και σεζόν, ναι. Ξεκινάγαμε Οκτώβριο και τελειώναμε την. Άλλες εποχές. Δηλαδή, με έλεγε Παναγία μου να τελειώσει το έργο. Παρ' όλα αυτά, εσείς παίζετε τώρα κάθε Παρασκευή, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Να το πούμε αυτό. Δεν πάει άλλο Δευτέρα Τρίτη να το πει. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, από αυτή την Παρασκευή ξεκινάμε. Από αυτή, όσο αντέξουμε, τη λήξη θα την ανακοινώσουμε με τα δελτία τύπου μας. Τη λήξη. Θα τη δούμε. Μακάρι να αργήσει. Να έχετε δύναμη. Μακάρι να αργήσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα έργο πάντως παρότι διαχρονικό και όπως μας είπε και εσύ γράφει. Τη δεκαετία του 50, τέλη δεκαετίας 50, είναι επίκαιρο, έτσι. Ναι, το βλέπεις και λες τώρα. Η μοναξιά είναι πάντα είναι επίκαιρη, δηλαδή τα προβλήματα είναι επίκαιρα. Όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στο έργο έχουν σαν βάση έναν άνθρωπο και αυτά που αντιλαμβάνεται στο περιβάλλον του. Είτε είναι θρησκεία, είτε είναι οικογένεια. Όλα αυτά υπάρχουν πάντα και θα υπάρχουν. Αλλά επειδή και ο Άλμπι ένας τεράστιος συγγραφέας, δεν είχε και ανάγκη σε αυτό το έργο να του βάλει συγκεκριμένη εποχή. Ναι. Οπότε δεν έχεις αναφορά. Το έργο σαν να γράφτηκε χτες. Σαν να το γράψε χτες ο Άλμπι και είναι φρέσκο-φρέσκο. Δεν έχει τέτοια στοιχεία, γιατί ακριβώς πηγαίνει σε βάθος τους χαρακτήρες, τις καταστάσεις οι οποίες βιώνουν αυτοί οι δύο ήρωες σε πράγματα που είναι διαχρονικά, μέσα, διαχρονικά στη σύγχρονη κοινωνία, έτσι. Ναι, σωστά, όχι το 18ο αιώνα.
Και έχουν ίσως ότι είναι και ένα έργο πολύ καλό για κάποιον ο οποίος ενδεχομένως να μην γνωρίζει τόσο καλά τα θεατρικά δρόμενα ή ας πούμε... Είναι ένα έργο σαν, που... Όχι σαν κλασικό, αλλά είναι κάτι που... Υπ' αυτή την έννοια ναι. Είναι κλασικό, δηλαδή είναι ένα έργο, εντάξει δεν είναι για μικρά παιδιά, αλλά είναι ένα έργο που μπορεί και να το δει και να το αντιληφθεί οποιοδήποτε με μεγάλη ευκολία. Δεν είναι... Και να σου πω και κάτι, Χριστόφορε, αυτή είναι η αρετή όλων των μεγάλων έργων. Ναι. Τα μεγάλα έργα είναι για όλους. Δηλαδή μπορούν να τα παρακολουθήσουν όλοι χωρίς να δυσανασχετήσουν, χωρίς να πούν τι είδα τώρα, δεν το κατάλαβα, δεν είναι, τι ήταν το ένα, τι ήταν το άλλο. Όλα τα μεγάλα έργα, τα καλογραμμένα έργα, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, ότι μπορούν να τα παρακολουθήσουν όλοι, ανεξαρτήτως μορφωτικού επίπεδου, κοινωνικής τάξης, ενασχόλησής τους με το θέατρο, όλοι, όλοι. Και αυτό το έχουν όλα τα μεγάλα έργα. Ναι, σωστά. Και ενδεχομένως αυτά τα τέτοιου είδους έργα έχω την αίσθηση ότι ξεφεύγουν λίγο και από αυτές τις ταμπέλες που βάζουμε του τύπου «Α, είναι εμπορικό ή δεν είναι εμπορικό, είναι βαρύ, είναι δεν, κουλτούρα, δεν είναι, ξέρω, έχει τίποτα, ναι, δεν έχει. Δεν μπορείς να του, ειδικά σε αυτό το έργο, δεν μπορείς να βάλεις καμία τέτοια ναι, ταμπέλα. Το... Είναι καθαρόιμο θέατρο, ένα θέατρο που μπορούν να το δούνε άπαντες. Και ειδικά το βαρύ δεν μπορεί να το πεις γιατί, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά. Φαίνεται ότι μπορεί να είναι ένα βαρύ έργο, αλλά δεν είναι βαρύ, δεν είναι βαρύς ο λόγος. Ναι, ναι. Αν ο λόγος δεν είναι βαρύς, δεν μπορεί να είναι το έργο βαρύ. Είναι γρήγορο. Mm-hmm. Είναι ένα έργο φοβερά γρήγορο και τα νοήματά του καθαρά, πεντακάθαρα. Ναι, ναι. Φεύγεις προβληματισμένος, φεύγεις σκεπτόμενος, λες κάτι είδα. Εκπληρώνει το στόχο δηλαδή, που έχει το θέατρο, έτσι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω βέβαια που έχετε εστιάσει την προσοχή σας και οι δύο κυρίως. Δηλαδή, στο λόγο, στο πώς είναι η χημεία μεταξύ πάνω στη σκηνή, πού είναι η εστίαση κυρίως, στο μήνυμα που θέλει να περαστεί. Στο να γίνουν εμφανή αυτά που λέει ο συγγραφέας, αυτά που λένε οι χαρακτήρες τους οποίους φτιάχνει ο συγγραφέας, οι οποίοι είναι ενσαρκωμένοι από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ο κάθε ηθοποιός έχει τη δική του υποκριτική ιδιοσυγκρασία και μέσα από τη δική του υποκριτική ιδιοσυγκρασία ερμηνεύει τους ρόλους. Έτσι εδώ πέρα έχουμε μία εστίαση στις δικές μας υποκριτικές ιδιοσυγκρασίες και στη ματιά που μπορούμε να έχουμε πάνω σε αυτό το έργο και πάνω σε αυτούς τους ρόλους. Αν ήταν άλλοι ηθοποιοί μπορεί να το παίζανε αλλιώς. Εμείς επιλέγουμε να το παίξουμε και να είμαστε κοντά στις δικές μας υποκριτικές ιδιοσυγκρασίες για να έχουμε πιο καθαρό αποτέλεσμα. Δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε καμία κατασκευή άλλη που αν είχαμε ένα άλλο έργο μπορεί και να το κάναμε γιατί θα ήταν επιλογή μας. Ναι. Εδώ πέρα χρησιμοποιούμε τις δικές μας υποκριτικές ιδιοσυγκρασίες. Γιατί είμαστε εμείς, είναι βασικό αυτό. Ναι, αλλά μπορεί σε κάποιο έργο, άλλο έργο να βάλεις άλλα στοιχεία τα οποία μπορεί να σου είναι πιο μακρινά, να τα φέρνεις για πρώτη φορά ή να τα αναζητάς για πρώτη φορά. Μπορείς να κάνεις διάφορα τέτοια. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται. Σε αυτό εδώ το έργο δεν χρειάστηκε να το κάνουμε αυτό και είναι ωραίο. Γιατί είναι ωραίο να ξέρεις ότι χρησιμοποιώντας το οπλοστάσιο που το έχεις καλά τακτοποιημένο μέσα σου, το υποκριτικό οπλοστάσιο ενώ, ερμηνεύεις εκβαθέων το ρόλο. Μα αυτή είναι και η μαγεία και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί και μαζί, Θοδωρή, ότι στο θέατρο και να έχεις δει κάποιο έργο, έτσι, δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει ξαναδεί το ζου, ας πούμε, είναι τελείως διαφορετικό το να βλέπεις το Θοδωρή και το Θανάση να παίζουν το ζου ή το πώς έχει νοθετήσει ο Τάδε το συγκεκριμένο έργο, έτσι. Ναι, δεν είναι μόνο, είναι και τόσο ένα σώμα. Βλέπεις ένα άλλο σώμα. Δηλαδή αυτό το σώμα πρέπει ξαφνικά να περπατήσει, να πάει από εδώ εκεί. Δεν μπορεί να. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ να περπατήσω σαν τον. Ενσαρκώνονται. Σε κουρκουλό για παράδειγμα, σαν τον Τζόρτζ. Δεν γίνεται. Ενσαρκώνονται οι ρόλοι. Οπότε κάθε προσέγγιση είναι διαφορετική και η σκηνοθετική, αλλά και κάθε φορά ανάλογα με τον ηθοποιό που παίζει. Και η χρειά της φωνής και οι χρωματισμοί και όλα αυτά έτσι που απαιτούνται. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, να αρπάξω την ευκαιρία να κλείσω, να ανοίξω με άλλη μια παρένθεση και να πούμε, Θοδωρή, ότι από τότε που μετακομίσατε στο Πολυθέατρο, που πήγατε στην καινούρια σας διεύθυνση, να ξαναπούμε άλλη μια. Δημάρχου Ιαννίδη, είναι Δημάρχου Ιαννίδη 4. Είναι στο κέντρο της πόλης, είναι κοντά στη Μητροπόλεως, ένα στενάκι προς τα κάτω. Είναι πολύ εύκολο να το βρει κάποιος. Mm-hmm. Παραμένετε δραστήριοι, κάνετε πάρα πολλά σεμινάρια και έρχεται ένα ακόμα σεμινάριο. Έχουμε ένα σεμινάριο και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο άνθρωπος που θα το κάνει αυτό το σεμινάριο. Είναι ο Σίμωνας ο Πάτροκλος, ο οποίος είναι χορογράφος και κινησιολόγος θεάτρου,
Είναι ένας άνθρωπος τεράστιας εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο και θα κάνει ένα σεμινάριο κίνησης για το θέατρο, αλλά και για το χορό στο θέατρο και διάφορα άλλα πράγματα. Θα γίνει αυτό το σεμινάριο 1 και 2 του Απρίλη. Και λέω ότι είναι σημαντικό γιατί είναι σημαντικός ο Σίμωνας. Ο Σίμωνας είναι από τους παλιότερους και τους πιο καταξιωμένους κινησιολόγους και χορογράφους στο χώρο του θέατρου. Mm-hmm. Τέλεια. Οπότε ενδεχομένως να τον έχουμε και εμείς εδώ, θες να πεις. Αν έρθει νωρίς και τον προλάβουμε Παρασκευή, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και πολύ ενδιαφέροντας άνθρωπος ο Σίμωνας. Είναι ένα άλλο κομμάτι το, να κουβεντιάζει κανείς μαζί του. Αν τον προλάβουμε Παρασκευή. Εντάξει. Αυτό θα το πούμε off air. Ναι, εντάξει. Απλώς νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια συζήτηση και για κινησιολογία και για όλα αυτά. Είναι ενδιαφέρον το σεμινάριο. Να το πούμε πάλι. 1 και 2 Απριλίου. Εγγραφές. Θα είναι το σεμινάριο. Ναι, οι εγγραφές έχει θέσεις ανοιχτές ακόμα για όσους ενδιαφέρονται. Και την Παρασκευή την παράστασή μας. Παρασκευή, αυτό είπαμε. Με αυτό ούτως ή άλλως θα κλείσουμε. Γι' αυτό είστε εδώ. Θέλω να μου πείτε έτσι για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση με το Ζου και αυτή την παράσταση που είπαμε κάθε Παρασκευή, κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή αρχής γενομένης από αυτή την Παρασκευή 24 του μηνός. Πάντα λένε ότι κάθε φορά ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης ανάλογα που καταπιάνεται με ένα έργο κερδίζει από κάτι, παίρνει από κάτι. Οπότε δεν μπορώ να μην το ρωτήσω και σε εσάς το τι μένει τελικά από όλο αυτό, ποιο είναι το απόσταγμα. Δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει. Μου χαλάς το μύθο τώρα, θα δει. Όχι, θα σου πω. Η εξάσκηση στους ηθοποιούς είναι συνεχής. Αν θέλουν να λέγονται ηθοποιοί. Δηλαδή, οι ηθοποιοί ξυπνάνε, κοιμούνται, περνάνε τη μέρα τους έχοντας τις σκέψεις τους και στο μυαλό τους, έστω και αν δεν βρίσκονται σε διαδικασία πρόβας, έχουν το θέατρο. Αυτό που μας πλουτίζει, μας κάνει δυνατότερους και μας δίνει καινούργια εφόδια, είναι η επαφή με το κοινό. Ναι. Υπ' αυτή την έννοια κερδίζουμε. Όπως και το κοινό κερδίζει από μας όταν παίζουμε μία παράσταση, έτσι και εμείς το κέρδος μας είναι η επαφή μας με το κοινό. Εκεί έρχεται να ακουμπήσει η υποκριτική μας ή η σκηνοθετική μας επιλογή. Έρχεται να ακουμπήσει στο κοινό και όταν ακουμπήσει στο κοινό, μόνο τότε ξέρουμε τι έχουμε κάνει. Mm. Εντάξει, ναι, και αυτό όχι με την έννοια της όχι με την έννοια της καταξίωσης, γιατί όταν κάποιος αυτό που αναζητά είναι η καταξίωση, έχει κάνει εξ αρχής λάθος μην ασχολείται με το θέατρο. Ναι, όταν είναι λάθος κίνητρο. Ναι, είναι λάθος κίνητρο. Έτσι, το κίνητρο για κάθε ηθοποιό είναι η εξάσκηση, το συνεχές training. Έτσι. Αλλά αυτό για το οποίο έχεις εξασκηθεί, έχεις προετοιμάσει, έχεις δουλέψει, θα έρθει και θα ακουμπήσει στο κοινό και τότε θα δεις αν λυτρώθηκε, διαελέω και φόβου, το κοινό και εσύ αν πράγματι αυτό που δοκίμασες είχε καλό αποτέλεσμα και ήταν στέρεο. Mm-hmm. Θανάση. Δεν ξέρω, εγώ κερδίζω, έχω την αίσθηση ότι πάντα βγαίνω κερδισμένος από μία δουλειά, κερδίζω στην πρόβα, στη δημιουργία. Η δημιουργία δεν σταματάει και δεν σταματάει. Ξέρεις τι γίνεται, όταν δεν έχω μία παράσταση να κάνω. Οπωσδήποτε ναι, γιατί δουλεύεις στο μυαλό σου συνέχεια, σκέφτεσαι αυτό που όπως είπε ο Θοδωρής. Κάθε μέρα σκέφτεσαι το θέατρο. Αλλά η σκέψη είναι σκέψη. Όταν βάζεις και το σώμα σου πάνω και αρχίσεις και δουλεύεις κάτι συγκεκριμένο, εγώ πιστεύω κερδίζω από αυτό. Κερδίζω. Πρώτα-πρώτα, όπως είπα και πριν, δεν μένω στάσιμος. Αντιλαμβάνομαι ότι όσο μεγαλώνω, δεν μένω στάσιμος. Ναι. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Μετά. Αν θα έχει επιτυχία, αν θα περάσει στον κόσμο κτλ. Όχι, είναι, δεν μιλάω για την επιτυχία. Ναι, είναι ο καρπός της δουλειάς μας. Αυτός είναι ένας καρπός άλλος, είναι κάτι άλλο. Ναι, ναι. Αλλά πάντα παίρνω. Πάντα παίρνω. Και από συνεργασίες και από πώλησης, ότι γιατί βρίσκομαι εδώ. Γιατί βρίσκομαι εδώ. Γιατί βρίσκομαι. Δηλαδή, ένας ηθοποιός δεν πρέπει να μένει, να στέκεται. Ναι. Πρέπει να γυρίζεις. Να γυρίζεις. Και να γυρίζεις τη δουλειά σου. Δηλαδή, αυτή η παράσταση που έχουμε, αν ταξιδέψει. Είναι ένα παγκάκι. Ένα παγκάκι. Παίρνεις ένα παγκάκι στον νόμο και ταξιδεύεις. Πας στη δουλειά σου. Και αυτό είναι κέρδος πάλι. Τεράστιο κέρδος. Ναι. Άρα είναι αυτή η συνεχόμενη εξέλιξη που ουσιαστικά. Είναι η ουσία. Είναι η ουσία.
Απλώς, ξέρεις, δεν υπάρχει θέατρο αν δεν υπάρχουν θεατές. Αυτό το κοινό σε όλα αυτά τη βιβλία και εδώ στην τηλεόραση το ίδιο ισχύει νομίζω. Το κοινό κάνει. Και περνάμε από την κρυσάρα βέβαια των ανθρώπων. Καλά, αυτό εντάξει. Είναι άλλο θέμα. Και εκεί πρέπει να έχεις και την ευφυΐα και την εξυπνάδα να ακούς το πραγματικό συνέστημα που εκπορεύεται από το θεατή και όχι την κολακία. Ναι. Γιατί με την κολακία δεν γινόμαστε καλύτεροι, με τα πραγματικά συναισθήματα που εκπορεύονται από τους θεατές, εκεί γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Σωστό, και ίσως πρέπει και το κοινό να έχει και ένα αναπτυγμένο εισιτήριο, αν θέλεις, να ξεχωρίζει λίγο και τις δουλειές. Σιγά σιγά. Κοίτα να δεις, είναι τόση η σαβούρα που κυκλοφορεί παντού σε όλους τους χώρους, τόση η προχειρότητα και τόσο το έλα μου, εντάξει, καλό, γιατί όχι, ναι, εντάξει. Το οποίο δεν είναι μόνο για το θέατρο, είναι σε όλη την... Σε όλη την γάμα, ναι. Σε όλα τα αυτά που νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα περάσουμε σε ένα άλλο πεδίο και σε ένα άλλο τοπίο. Όπως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να φτιάξουμε ένα κράτος, έτσι δεν συνειδητοποιούμε τι πρέπει να κάνουμε για να φτιάξουμε τους εαυτούς μας, για να δώσουμε κίνητρα για την τέχνη, για να μοιήσουμε τα παιδιά μας στην καλή αισθητική, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, ή στην ευγένεια, ή στους τρόπους που πρέπει να συμπεριφερόμαστε, στην πόλη, στον διπλανό μας, στην καθαριότητα. Όλα έχουν, όπως καταλαβαίνεις, έχουν... Μια αλυσίδα. Είναι μια αλυσίδα. Σωστά. Και βέβαια να πούμε ότι επειδή το θέατρο, το λέμε συνέχεια, είναι ομαδική δουλειά, δεν είστε μόνοι σας, να αναφέρω μια και τους συντελεστές τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Φυσικά παίζετε εσείς οι δύο έτσι, η Θοδωρής Γκόγκος, Θανάσης Μιχαηλίδης, η σκηνοθεσία είναι του Θοδωρή. Βοηθός σκηνοθέτη, μουσική επιμέλεια και σχεδιασμό αφίσας έχει κάνει η Σεμέλη Παπαϊκονόμου. Βοηθός παραγωγής η Χριστίνα Τσιόνη. Η φωτογραφία στη Ζέτα Σκαρκαμπούνα. Ξεχνάω κάποιον. Όχι, δεν ξεχνάω κανένα. Αυτοί οι ολίγοι είμαστε σε αυτή την παραγωγή. Ολίγοι είναι εκλεκτοί. Ολίγοι αλλά εκλεκτοί, ναι. Είναι και... Dream Team, όπως είναι αυτό. Και πολλή εργαλεία όλοι. Εγώ τα λέω τα Dream Team, τη συνέχεια λέω την έκθεση Dream Team, με κορυδεύουν, οπότε καλά κάνεις και τη χρησιμοποιείς και εσύ. Λοιπόν, και νομίζω ότι όλοι μας έχουμε την ευκαιρία να σας απολαύσουμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από αυτή την Παρασκευή. 9 και 4, από αυτή την Παρασκευή. 9 και 4, Δημάρχου Ιωαννίδη 4, στο καινούριο χώρο τέχνης Πολυθέατρο Performing Arts. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν μαζί μας. Και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Η εκπομπή είναι ανοιχτή και γιατί όχι να τα ξαναπούμε, γιατί έτσι όπως το πάτε νομίζω θα πάει μέχρι και Μάιο-Ιούνιο. Οπότε μακάρι θα και χρειαστεί. Να έρθουμε να πούμε εμπειρίες. Ναι, και κανονικά μάλλον θα πρέπει να έρθω και εγώ να δω το έργο και την επόμενη φορά θα τα ξαναπούμε. Αυτό να σας κάνω... εκ των όνων κάνε. Ναι. Να σας κάνω ακόμα πιο κέρες ερωτήσεις. Λοιπόν, Θοδωρής Γκόγκος, Θανάσης Μιχαηλίδης, εξαιρετική, τους ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κάποια στιγμή στο θέατρο. Θυμίζω κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 24 Μαρτίου, στην Δημάρχου Ιωαννίδη 4, στο Πολυθέατρο.